πλήττω. Πλήττεις? Μην ανησυχείς, σου έρχεται παρέα. Μάντεψε ποιος έρχεται. Ο Χάρος σε πάει. Έρχονται κάτι τεκνά από τις ανατολικές χώρες. Ασύγκαλα αυτός που γκρέμισε το σοσιαλισμό, δεν ξέρω και το όνομά του. Όχι, αλλά κοντά έπεσες. Αντώνη. Ο Αντώνης Αγγελόπουλος, σκηνοθέτης σειρών όπως Dolce Vita, Δύο ξένοι, Εγκλήματα, Παραπέντε, έρχεται στο στούντιο 500 για ένα σεμινάριο γύρισμα. Δηλαδή ο Αντωνάκης. Ναι, ξεκινάει σεμινάριο στο στούντιο 500. Με συνεργείο από σπουδαστές της σχολής, ο Αντώνης Αγγελόπουλος θα καθοδηγήσει την ομάδα των ηθοποιών στις χαρές αλλά και τους εντατικούς ρυθμούς ενός πραγματικού γυρίσματος. Από δουλειά άλλο τίποτα, όρεξη να έχεις. Δουλειά όμως κι αυτή. Αποφάσισα να αποσυρθώ από τον κλάδο. Αυτές τώρα τι σύνταξη να παίρνουν. Όχι, ρε γαμώ το τώρα βρήκες. Θα κατέβουν κάτι φίλοι μου φανταράκια από την Κομωτινή και θέλαν να σε γνωρίσουν. Μπα. Βγαίνω στη σύνταξη. Εγώ τελείωσα. Πότε κατεβαίνω? Την Τρίτη 24 Απριλίου στις 8 το βράδυ. Βλέπουμε το Χουάνα η Παρθένα εκείνη την ώρα. Ωπα, πού είναι καλέ. Τρεις η ώρα, σχολάει και δομή, πρέπει να φύγω. Κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Μια εβδομάδα νωρίτερα να κατέβαινα. Πήγαινε μόλις σπίτι σου και εσύ κοιμάσαι όρθια εδώ χάμου. Τι λες καλέ που θα πάω σπίτι μου τώρα που θα έρθουν τα ΜΑΤ. Μεγάλη παρέα. Δημιουργία ολόκληρη. Όταν λέμε δημιουργία, 40-50 φαντάρι, ε. Ξέρω, ξέρω. Έχω πάρει δημιουργία. Την είδε στην ξετσίποτη. Πήρε όλη την ομάδα με τους αναπληρωματικούς. Η ομάδα θα δουλέψει σε συνθήκες πραγματικού γυρίσματος, όπου οι ερμηνείες είναι σημαντικές. Αλλά ταυτόχρονα, ένα συγκεκριμένο αριθμό σκηνών πρέπει να βγει σε συγκεκριμένο χρόνο με όλη την πίεση που αυτό συνεπάγεται. Τώρα για γυλαία σφιχτά εσόρουχα. Ναι, από μικρό παιδί. Άιντε! Τέλος σκηνής 18. Καλέ, τελειώσαμε την 16 σκηνή, να ξεκινήσουμε το στήσιμο. Ναι, ναι, πάντως παρακάμε. Ποια σκηνή είναι? Σε αυτή την εντατική ατμόσφαιρα, ο ηθοποιός καλείται να δώσει την καλύτερη ερμηνεία του κάτω από συνθήκες που δεν είναι πάντα ιδανικές. Φλόρανς, σταμάτα τις ιστερίες. Πρόσχε, απαντήσου στο ζωντανό. Προσέχω. Και ανάμεσα σε ένα σωρό φώτα, κάμερες και άλλα περίεργα μηχανήματα που περιορίζουν τη σκηνική ελευθερία που κάποιος μπορεί να έχει στο θέατρο. Η σειρά λέγεται Στην Κουζίνα. Εκτυλίσσεται εξ ολοκλήρου στην κουζίνα ενός σπιτιού, όπου διάφοροι περίεργοι τύποι συγκατοικούν. Και τα σενάρια γράφονται από το τμήμα σεναρίου του στούντιο 500. Πέφτει κάτω και τελειώνει σκηνή. Με την πεπίτα στο πάτωμα. Ναι. Όχι, 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 δεν θα κάνει και φινάλε. Για πάμε τη σκηνή τώρα. Και πώς θα φιληθούμε, κυρία Μαρκόρα, διαλληλογραφίας. Γράψε, κοντινό στο σκύλο. Κομμένο φιλί, δεν έχει φιλί, το κόψαμε. Κομμένο. Όχι ρε Αντωνάκη. Με χαρακτήρες βασισμένους πάνω στους ηθοποιούς που θα συμμετάσχουν στο μάθημα. Φλόρα. Λέγε με Φλόρα. Κουτάμα. Με λένε Φλόρα, επίθετα δεν χρειάζονται. Γιατί ρε Αντωνάκη, επειδή βρήκα σταλού κοκό. Τα επεισόδια της μίνι σειράς θα μονταριστούν με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Αντώνη Αγγελόπουλου και στο τέλος του σεμιναρίου θα προβληθούν στο μεγάλο σαλόνι του στούντιο 500. Επιτέλους βρε παιδί μου, να βλέπεις και ένα σύριαλο όπως το θες εσύ, ε. Κατάλαβες ο Αντανάκης.